Το 2011 είναι έτος Ελίτη. Με αφορμή λοιπόν το έτος Ελίτη, ο Γιώργος Λαζαρίδης είχε μια ιδέα να συνδυάσει το λόγο και τη μουσική. Μου έκανε λοιπόν μια πρόταση να διαλέξω ποίηματα που εγώ αγαπώ και ταυτόχρονα έκανε μια πρόταση στον Στέφανο Κορκολή να αυτοσχεδιάσει πάνω σε αυτά τα ποίηματα. Στο βυθό της μουσικής τα ίδια πράγματα σ' ακολουθούν, μετουσιωμένα. Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε. Στην ιδέα του Γιώργου ήταν να αυτοσχεδιάσουμε. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι αυτός ο αυτοσχεδιασμός θα είναι απόλυτος. Δεν κάναμε καμία πρόβα. Απλώς έδειξα στον Στέφανο Κορκολή τα ποίηματα. Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να είναι π.χ. να σου δώσει κάποιος πέντε νότες και εκείνη την ώρα εσύ να κάτσεις, να αφαιθείς, να κλείσεις τα μάτια και να αυτοσχεδιάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφήνομαι στη μουσική και παίζω. Φίλησέ με θάλασσα προτού σε χάσω. Διαβάζεις λοιπόν ποίηματα γνωστά, ποίηματα που ήξερες και που ο Ελίτης όταν τα γράφει «Υμνή το Αιγαίο», «Υμνή τον Ουρανό», «Υμνή την Ελιά» και το βλέπει ο Ελίτης από μια αισιόδοξη πλευρά όλο αυτό και τώρα όταν τα ξαναδιαβάζει κανείς αυτά τα ποίηματα αποκτούν μια παράξενη επικαιρότητα γιατί τα διαβάζεις με μια πίκρα. Λες «Αχ αυτή η Ελλάδα που χάθηκε» ή «Αχ αυτή η Ελλάδα που χάνεται» και ταυτόχρονα αυτό σου δημιουργεί και μια αισιόδοξη πλευρά ότι μπορεί αυτή η Ελλάδα κάποια στιγμή να ξαναβγεί το ίδιο λαμπερή και φωτεινή όπως όταν την ύμνησε ο Ελίτης.